Προλόγησα τον καλεσμένο μα. Είναι εδώ λοιπόν ο κύριο Γιώργο Σισαμάκη, αντιδήμαρχο τεχνικών έργων του Ηρακλείου. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα κύριε Σφαγιανάκη. Σα ευχαριστούμε που είστε εδώ. Γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι, μα έρχονται ήδη μηνύματα. Υπάρχει αγωνία στο τι γίνεται με το κομμάτι των ειδικών σχολείων. Ε, οι εικόνε που, που αντικρίσαμε και φυσικά πολύ περισσότερη καταγραφή τη αγωνία των, των γονιών για το τι γίνεται και κατά πόσο είναι ασφαλέ τα παιδιά να ξαναμπούν σε αυτέ τι σχολικέ Υπάρχουν νεότερα Αρχικά οι πρώτε εκτιμήσει λέγαν ότι αύριο ενδεχομένω να ανοίξουν τα σχολεία. Είναι έτσι, θα καθυστερήσει. Καταρχά, να πούμε ότι η όποια αγωνία ε, των ε, μαθητών, αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών τη εκπαιδευτική κοινότητα ε, είναι κατανοητή. Ε, κάναμε μια αυτοψία εχθέ με την υπηρεσία, με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και με στελέχη τη Πολεοδομία. Είδαμε λίγο εκεί την κατάσταση. Ε, να πούμε ότι γίνονται έργα για την στήριξη εκεί του Πρανούς και της φθορά που έχει υποστεί το σχολείο. Ε, η οποία έγινε εκεί μια αστοχία σε σχέση με την εκτέλεση του έργου. Υπήρχε και μια διαρροή η οποία το επιβάρυνε όλο, όλο αυτό. Και οι εικόνες που είδαμε ενέτειναν περισσότερο την ανησυχία των γονιών. Υπήρχε ένα ζήτημα ασφάλεια και γι' αυτό η Περιφέρεια Κρήτη, η οποία εκτελεί και το έργο, έχει προχωρήσει σε διάφορε βελτιωτικέ κινήσει για να διασφαλίσει αυτό ακριβώ που συζητάμε σήμερα, ότι τα παιδιά θα επανέλθουν στην κανονικότητά του με ασφάλεια, χωρί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, χωρί κανένα πρόβλημα, μάλλον χωρί κανένα απολύτω πρόβλημα. τη Δευτέρα που μιλάμε. Τη Δευτέρα λοιπόν θα ανοίξουν τα σχολεία. Τα Υπάρχουν, έχουν γίνει εργασίες που θα μπορούσαν ενδεχομένω από αύριο που ήταν και οι πρώτες διαβεβαιώσεις από την Περιφέρεια ότι θα μπορούν να ξεκινήσουν ξανά τα μαθήματα με ασφάλεια, έγινε μια συνεννόηση με, τη, με τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς του ειδικού σχολείου. Είναι ειδικό σχολείο, από μόνο το αυτό θέλει μια ιδιαίτερη έτσι, προσοχή στο πώς το αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά του. Ε, έτσι επιλέχθηκε από κοινού ουσιαστικά. Ο Δήμο, ξέρετε ότι έχει δικαίωμα να κλείσει μέχρι τρει μέρε τα σχολεία. Βγήκε και η απόφαση τη Περιφέρεια Κρήτη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Νίκου του Συργονάκη, να κλείσει και την Παρασκευή. Να έχουν ολοκληρωθεί ένα κύκλο εργασιών που ουσιαστικά θα μιλάμε για 100% ασφάλεια των μαθητών, να μην υπάρχει κανένα ε, ενδεχόμενο να έχουμε κάποιο ζήτημα. Και από Δευτέρα θα ε, έρθουν ξανά στα μαθήματά του, στην κανονικότητά του, στην Άρα... καθημερινότητά Άρα, τους Άρα λοιπόν έχετε την απάντηση της περιφέρειας την οποία και περιμένετε. Σωστά. Σωστά. Ε, Καταρχά, έχουμε το έγγραφο ότι κλείνει το σχολείο και την Παρασκευή. Μια και σας είπα ότι ο Δήμος, ο Αντιδήμαρχος τη ο Δήμο του μπορεί μέχρι τρει μέρε να βγάλει απόφαση για να κλείσει ένα σχολείο. Από εκεί και μετά είναι ζήτημα τη περιφέρεια και έχει βγει αυτή η απόφαση καθώ επίση και οι προφορικές αλλά και οι γραπτές διαβεβαιώσεις της περιφέρειας Κρήτης ότι τη Δευτέρα θα μπορούν τα παιδιά με πλήρη ασφάλεια να επανέλθουν στις τάξεις τους το αίτημα των γονιών για μεταστέγαση του σχολείου, το, σχολείο. Το, ακούτε, πώς α, το προχωράτε. Ξέρετε ότι είναι προφανώς το αίτημα για μεταστέγαση είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί χρόνια τώρα, όχι την παρούσα μόνο δημοτική αρχή, αλλά διαχρονικά τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει. Υπάρχει ένα εγκεκριμένο ποσό για, την, για το νέο ειδικό σχολείο, το νέο ΕΝΕΓΙΛ. έχει κάποιες μικρές λεπτομέρειες σε σχέση με τις απαλωτριώσεις και αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν για να ξεκινήσει. Το έργο είναι εκεί, συγχρηματοδοτούμενο. Ε, υπάρχουν κάποιε τεχνικέ λεπτομέρειε, οι οποίε φαντάζομαι ότι θα διευθετηθούν στο αμέσω επόμενο διάστημα από την πολεοδομία για να μπορέσει να εκτελεστεί το έργο αυτό για να μεταστεγαστεί το ειδικό σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, εμεί εξετάζουμε και άλλα ενδεχόμενα για να μεταστεγαστεί το ειδικό σχολείο, όχι μόνο τα τρία σχολεία που υπάρχουν εκεί με 200, ναι, ολίκιο, με 200 παιδιά. Με γυμνάσιο λύκειο και εργαστήρια ουσιαστικά. Και έγινε και μία σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό συνολικά για τη σχολική στέγη με τον Αντώνη τον Περσινάκη, τον Αντώνη τον και με την Στέλλα την Αρχοντάκη, τον Αντίμαρχο Πολεοδομία να προσδιορίσουμε τι ανάγκε αλλά και του χώρου που είναι διαθέσιμοι και με βάση το γουπουσού. Mm. Δηλαδή, οι χώροι που έχουν προσδιοριστεί και είναι καθαροί, αλλά και ε, ε, μπορούν να γίνει σχολική στέγη. Ούτω ώστε σιγά σιγά να προγραμματίζουμε να γίνουν κάποια σχολεία. Εδώ να πούμε όμω, κυρία Σφαγιανάκη, ότι η σχολική στέγη, η αρμοδιότητα τη σχολική στέγη μεταφέρθηκε το 2011 στον πρώτο βαθμό τη αυτοδιοίκηση χωρί κανένα. Ε, πόρο, έτσι. Που είναι και το πάγιο αίτημα, αλλά και το σοβαρότερο πρόβλημα σε Το πρόβλημα, πρόβλημα της... σε όλε τι όλες... υποθέσει. Αυτό το καταγγέλουμε από τον πρώτο βαθμό τη αυτοδιοίκηση. Προσφάτω και ο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια Κρήτη και οι περιφέρειε γενικά, ε, στι οποίε η χρηματοδότηση είναι ελλειπή. Που ήταν ένα, ε, και για του Δήμου μέσω του Προγράμματο Δημοσίων επενδύσεων, το νέο ΕΠΑ, για να μπορέσουν να εκτελέσουν κάποια έργα. Ε, είναι περιορισμένε και καταγγέλλεται, νομίζω, από το σύνολο τη αυτοδιοίκηση. Ε, δεν μπορεί. Οι Δήμοι έχουν 1.700 αρμοδιότητε. Με έλλειψη προσωπικού, έλλειψη πόρων και αυξημένε αρμοδιότητε. Σα είπα μία μόνο που είναι σχολική στέγη. Ενδεικτικά θέλω να σα πω ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιρακλείου έχει 13 τμήματα, ένα εκ των οποίων είναι τα σχολεία, σχολικέ μονάδε, οι οποίε είναι 250 στον αριθμό. Mm -hmm. Με στεγαστικά προβλήματα, με προβλήματα mm -hmm. ε, αρκετά. Έχουν αντιμετωπιστεί αρκετά από αυτά το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά του ε, ε, σεισμού, κυρίω το κομμάτι τη ε, αντισυσμική θωράκηση ε, των ε, σχολείων και καθημερινά ε, κάνουμε πράγματα τα οποία μας ζητούν. Ζητούμε την κατανόηση, οι δυνατότητες του Δήμου δεν είναι απεριόριστες και αυτό θέλω, το λέω συνεχώς αλλά θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Προσπαθούμε με πενιχρά μέσα να καλύψουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ε, ανάγκες. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σε όλους τους δημότε και δίπλα στη σχολική κοινότητα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ανταποκριθούμε. Νομίζω ότι είναι κατανοητό Σίγουρα πολλέ φορέ ε, οι καθυστερήσει φέρνουν και μια αγανάκτηση. Μιλάμε για ένα χώρο που στεγάζει. Είναι και η αγωνία η ίδια. Σωστά, η αγωνία, σωστά. σωστά μα... γιατί στην εικόνα αυτή μπροστά, κανένα δεν μπορεί να μην αγωνία. Είτε έχει παιδιά σε αυτό το σχολείο, είτε δεν έχει. Είτε είναι εκπαιδευτικό στο σχολείο αυτό, είτε δεν είναι. Και... Σα είπα από την αρχή ότι είναι κατανοητή απόλυτα η αγωνία και των εκπαιδευτικών και των γονιών αυτών των παιδιών και όχι μόνο αυτών των παιδιών. Συνολικά όλοι έχουμε παιδιά σε, σε σχολεία, σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκη ή έχουν περάσει τα παιδιά μας από εκεί και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Το θέμα είναι τι δυνατότητες υπάρχουν. Ε, Υπάρχει άρα και η πρόθεση ξέρετε, διεκδικητικά στις δυνατότητες αυτές να υπάρξει, ένα εύρος, να υπάρξει κάποια αύξηση ότι έχει να κάνει με το κομμάτι των πόρων, γιατί πόρων δεν, πόρους δεν έχετε για το σχολείο. Ωστόσο θα πει κάποιο γονιό ο οποίο μας ακούει τώρα από το σπίτι «Και τι κάνει ο Δήμος, σηκώ τα χέρια ψηλά, δεν πρέπει να διεκδικήσει σε αυτό πάνω» ξεκινώντας να σα πω ότι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο πόρο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν θα αφήσουμε ευρώ να πάει χαμένο. Uh -huh. Αυτό σα το λέω με πλήρη επίγνωση. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε στο σύνολο των προγραμμάτων, με υπευθυνότητα, να οριμάσουμε τι μελέτε που απαιτούνται σε διάφορου τομεί πολιτική. Καθώ το εύρο άσκηση πολιτική των Δήμων είναι τεράστιο. Διεκδικούμε πόρου από το ελληνικό δημόσιο από το κεντρικό κράτο. Θα σα πω ότι είχαμε σήμερα. να σας τα ανακοινώσω λίγο από την εκπομπή σα. Ξέρετε ότι έχουμε υποβάλει για 1,5 εκατομμύριο με δέσμευση από τον κύριο Λιβάνιο για την σχολική στέγη, για τα σχολεία, για την αντισυσμική του θωράκιση την επιπρόσθετη. Είχαμε μια προφορική διαβεβαίωση σήμερα ότι θα υπάρξει μέσα στο Δεκέμβρη. Ένταξη αυτού του προγράμματο 1,5 εκατομμύριο για να καλύψουμε κάποιε βασικέ ανάγκε απαραίτητε για τη σχολική προσέγγιση. Οι οποίε έχουν ήδη καταγραφεί και Σαμάκη και τώρα πρέπει ήταν, να μας παραβάσει. παρεμβάσει. ουσιαστικά ήταν τα υπόλοιπα. Ναι. του σεισμού, τα οποία δεν είχαν εκτελεστεί και ζητήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ε, ανταποκρίθηκε. Είπα, έχω προφορική διαβεβαίωση, προφορική. Έτσι, ότι μέσα στο Δεκέμβριο ήμουν ακριβή. Αλλήμον, τώρα κύριε Σαβάκη, και αν, αυτό, και αυτό την προφορική εκπομπή... του δέσμευση, θεωρώ ότι. <laughs> γι' αυτό μέσα από την εκπομπή σα θα ήθελα να δεσμεύσω και την, να πάρουμε και τη γραπτή διαβεβαίωση μέσα στο, <laughs> μέσα στο... μέσα στο Δεκέμβρη. Διεκδικούμε και άλλου πόρου από το Υπουργείο Ιστορικών για την ε, σχολική στέγη. Να μην ξεχνάμε ότι ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό το πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου mm -hmm. το οποίο βέβαια έχει πενταετή διάρκεια δηλαδή σε βάθος πενταετίας θα εκτελεστούν τα έργα και προετοιμάζουμε και εκεί έχουμε ξεκινήσει και προετοιμαζόμαστε και για αυτό το πρόγραμμα να έχουμε απόλυτα όριμες μελέτες καταγραφή των αναγκών να είμαστε απόλυτα έτοιμοι είναι σε εξέλιξη δύο συμβάσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα των σχολείων mm -hmm. σε ράμπες δηλαδή αμαία και σε και στι τουαλέτε ΑΜΕΑ που δεν υπάρχουν σχεδόν σε κανένα σχολείο. Έτσι. Άρα, αγγίζουμε και το κομμάτι των ΑΜΕΑ και τη προσβασιμότητα που είναι επίση κάτι που μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχει γίνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλέ ράμπε οι οποίε έχουν μπει σχεδόν στο σύνολο των πεζοδρομίων και των σημείων του Ηρακλείου, ιδιαίτερα στο κέντρο και περιφερειακά αυτού, αλλά όχι μόνο. Στο Παγκρίτιο Στάδιο, που προχωράμε μια μελέτη και μια εκτέλεση έργου για την προσβασιμότητα και εκεί. Ε, νομίζω, α, να πούμε εδώ το μεγάλο έργο του Μητέρα, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο να προκηρυχθεί με ένα προϋπολογισμό που ακουμπά τα 7 εκατομμύρια και λύνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κυρία Σφακιανάκη, αυτό. Των βρεφικών σταθμών. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο περισσότερα από 500 ή 600 παιδιά μένουν εκτό βρεφικών σταθμών. Έτσι, ε, το μητέρα είναι ένα συγκρότημα βρεφικό το οποίο θα φιλοξενεί 220-230 παιδιά, εκ των οποίων 10 με 15 θα είναι αμαία mm -hmm. και εκεί στα νότια, στο, μητέρα, στο του Μητέρα, στον Άγιο Ιωάννη. Επίση, προσπαθούμε να μελετήσουμε διάφορα νηπιαγωγεία, αλλά και άλλο ένα ή δύο βρεφικού σταθμού και με διάφορε παρεμβάσει και διάφορε προτάσει που έχουν πέσει στο τραπέζι. Θεωρούμε ότι μετά το πέρας αυτή τη πενταετία, θα, Επάρχει έχουμε, βελτίωση. θα μπορούμε, είναι φιλόδοξο αυτό που θα σας πω, αλλά θα τολμήσω να το πω, ότι μετά το τέλος αυτής της πενταετίας θα μπορούμε να πούμε ότι κανένα παιδί δεν θα είναι εκτός βρεφικού σταθμού. Αυτός είναι ο στόχος, είναι φιλόδοξος, είναι μεγάλος, Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε κάποιε χρηματοδοτήσει. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Το κρατάμε, κύριε Σασάμακη, και εμεί σαν, προσοπικ... σαν προφορική δέσμευση. Σωστά. Λοιπόν. Είναι 13 το Νοεμβρίου σαν του φιλόδοξη. 2024. Ωραία. Το κρατάμε σαν προφορική δέσμευση και ελπίζω Λείτε. να το καταφέρουμε. Ζω, αν έχετε δει. δει, μου αρέσει η δημόσια να δεσμεύομαι σε κάτι φιλόδοξο για να μπορώ να το κυνηγάω και καλύτερα. Και εμά μα αρέσουν οι δεσμεύσει δημόσίε. Ακόμα... ξέρετε. Α, ναι. Γιατί ακόμα μπορούμε και να μην το καταφέρω αυτό που έχω δεσμευτεί δημόσια, θα το έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Το κρατάμε. Θα το δούμε λοιπόν σε μερικά χρόνια, κύριε Σισαμάκη. Να προχωρήσω λίγο την συζήτηση για να προλάβουμε να πάμε και στην Πλατεία Ελευθερία. Τι γίνεται με την Πλατεία Ελευθερία, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2023. Πρακτικά ξεκίνησε το Μάρτιο του 24 Το Μάρτιο ναι, αλλά από το Δεκέμβριο του 2023 άρχισε κλείσει... να παίρνει μια μορφή ε... εργοταξίου. 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 Και Δεν φυσικά με όλε τι απαραίτητε είχε... και ρυθμίσει εκεί. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψη και με ίδιου πόρου βέβαια του Δήμου Ηρακλείου. Να ξαναπούμε εδώ, γιατί είναι χρήσιμο να το επαναλαμβάνουμε, ότι μιλάμε για ένα εξοραϊσμό τη Πλατεία Ελευθερία. Δεν μιλάμε για δομική αλλαγή mm. τη Πλατεία Ελευθερία. Άρα για μια βελτίωση τη υφιστάμενη κατάσταση. Ήταν μια πλατεία η οποία υπάρχει εκεί 30 χρόνια. Ήταν πολύ μεγάλε οι φθορέ. Έχουν αλλάξει η φύση των υλικών. Θέλουμε πιο ψυχρά υλικά, πιο φιλικά προ το περιβάλλον, αντιολισθητικά yeah, και καινούριο. Το... Πολλά τα ατυχήματα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πλατεία. Ελευθερία. Mm. Λίγο παραπάνω πράσινο, ε, μια καλύτερη αισθητική του χώρου. Νομίζω ότι ε, εξαιτία και τη φθορά που υπήρχε έφυγαν και οι πυλώνε από την πλατεία ελευθερία mm. που ήταν και ένα. Έτοιμα μεταξύ μα του συνόλου των δημοτών του Ηρακλείου ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι του συνόλου τη πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ε, Εξαιτία τη φθορά, βέβαια, και τη τεχνική έκθεση που είχαμε εκεί. Αφαιρέθηκαν, θα, θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά. Αλλάζει η όψη πλατεία. Έχει διαπλατηνθεί. Το αμέσως, την αμέσω επόμενη εβδομάδα κλείνει το κομμάτι που ενώνει από την Πεδιάδο μέχρι το Πάρκο Γεωργιάδη. Σε 10 μέρε από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί και η πλατεία Καζατζάκη. Έχει μείνει ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα εξαιτία τη έλλειψη πορφυρίτη που υπήρχε, αλλά ήρθε σήμερα. Οπότε θα κλείσει το αμέσω επόμενο διάστημα. Ναι. Η πλατεία Ελευθερίας, όπω είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστώσετε, προχωράει με πάρα πολύ γρήγορου ρυθμού, με συνεργεία καθημερινά που υπερβαίνουν τα 20 άτομα. Ε, προσπαθούμε. Μέχρι την αρχή των ε, γιορτών, μέχρι την αρχή των Χριστουγέννων, δηλαδή αν την οριοθετήσουμε την αρχή στι 7 του Δεκέμβρη, που είναι ουσιαστικά ο μήνα που μα ενδιαφέρει, 7 Δεκέμβρη με 7 Ιανουαρίου, <Τι> να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα τη πλατεία Ελευθερία. Έχουμε χωροθετήσει το Χριστουγεννιάτικο Κάστρο, αρκετά. Σπιτάκια 10 στον αριθμό θα είναι πάνω στην Πλατεία Ελευθερία και θα, ε, θα συνεχίζεται το χριστουγεννιάτικο κάστρο μέσα στην ε, δικαιοσύνη, στο δικαιοσύνη. Όπω ήταν και πέρυσι. Δεν θα είναι απόλυτα προσβάσιμη όμω η Πλατεία Ελευθερία. Δεν θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το, το έργο αυτό. Ακούστε, δεν θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του στι 7 του Δεκέμβρη. Θα έχει ολοκληρωθεί το ισόπεδο, αν, αν μπορούμε να πούμε τμήμα, θα, έχουν κάποιες, θα έχουμε κάποιε ελλείψει στα σκαλοπάτια ε, και κάποιε ελλείψει σε κάποιε χάρε, σε κάποια υλικά που ε, ενδεχομένως να εγκυμονούν κάποιους κινδύνους. Δεν θα θέλαμε να υπάρξει κάποιο ατύχημα. Θα δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο με πλήρη ασφάλεια για τους δημότες. Mm -hmm. Και ο χρόνος παράδοσης μέχρι πότε είναι κύριε Σαμάκη. Το, το σύνολο, το σύνολο, το σύνολο του έργου ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί. Γιατί δεν είναι μόνο η Πλατεία Ελευθερίας και τα δύο τμήματα που έχουν τελειώσει. Είναι και μπροστά στο Αστόρια μέχρι και την Πλατεία Αλεξίου. Συνεχίζει και η δικαιοσύνη μέχρι την Ιδωμενέω. Είναι και μπροστά στα καταστήματα ένα τμήμα. Στόχο μα είναι η νέα τουριστική περίοδο που θα ξεκινήσει. Απρίλη, μήνα, α πούμε, να έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών και να μπούμε σε μια νέα τουριστική περίοδο με το κέντρο τη πόλη απελευθερωμένο από εργασίε. Για να δούμε. Ε, μηνύματα από του τηλεθεατέ, λαμβάνουμε κύριε Σαμάκη, ότι τι γίνεται και με το κομμάτι τη Ορακία στην Ελικαρνασό. Υπάρχουν παράπονα σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι των έργων, δηλαδή τι τομέ που γίνονται στο, στο οδόστρωμα, από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια και από τα, τα μηνύματα. Σωστά. Όπου ουσιαστικά γίνεται κάποια τομή από κάποια υπηρεσία και μετά, και νομίζω ότι είναι και μόνιμο πρόβλημα αυτό τι περισσότερε φορέ, δεν θέλω να δικήσω κιόλα, αλλά τι περισσότερε περισσότερε φορέ ε, υπάρχει ένα θέμα με τι τομές στο, στο που μεταμένουν έτσι και η εικόνα δεν είναι, δεν είναι ωραία. Να σα πω συγκεκριμένα για το κομμάτι τη Αλκανασού. Αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν τρει εταιρείε στο δημόσιο χώρο. Είναι η ΔΕΙΑΙ, είναι ο ΔΕΔΙΕ mm. και είναι και οι εταιρείε που τοποθετούν τι οπτικέ του έχουμε βάλει παράλληλα, καθώ ξέρετε ότι υπάρχει ένα, υπάρχει ένα, εκτελούμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και θέλουμε να ολοκληρώσουν το έργο μέσα στο Νοέμβριο, ούτω ώστε φέτο τουλάχιστον το βόρειο τμήμα τη Αλικαρνασού να έρθει να ασφαλτοστρωθεί πλήρω από το Δήμο Ηρακλείου. Να Τελειώνουμε με αυτή την κοπτοραπτική και αυτά που βλέπουμε στα οδοστρώματα. Γίνεται μια συντονισμένη ενέργεια αυτή τη στιγμή, δηλαδή να παρέμβουν το σύνολο των εταιριών που πρέπει να παρέμβουν στο Δήμο για τι υποδομέ και να έρθει ο Δήμο Ηρακλείου, ώστε να μην παρατηρούμε αυτέ τι τομέε. Πέρα είναι από την επικίνδυνοτητα. Επίση, να σα πω ότι είναι σε λειτουργία η κανονιστική mm. του Δήμου Ηρακλείου, η οποία είναι αυστηρή. Και θα δείτε και το επόμενο διάστημα ότι θα επιβληθούν κυρώσει σε όλους όσοι δεν ανταποκρίνονται και δεν είναι ε, ακριβώς όπως τους έχει δοθεί η άδεια στην εκτέλεση των εργασιών τους. Και έτσι πρέπει. Επιβάλλεται έτσι αυτό, κύριε Σισαμά, γιατί και ο κόσμος είναι αυστηρός και είναι αυστηρός και προς το Δήμο και φυσικά και με οποιοδήποτε να λαμβάνει έργο. Αλλά ξέρετε, προς το Δήμο θα απευθυνθούν. Αυτό είναι ένα παράπονο που έχω και να, να το πω, ε, ότι μπορεί να είναι ευθύνη. Του ΔΔΕ, ευθύνη τη Περιφέρεια, ευθύνη του ΟΤΕ, ευθύνη ε, οποιοδήποτε άλλου φορέα, ξαφνικά όλα πηγαίνουν στο τα Δήμο. Η στο εγκύτητα, σωστά. Πάνε. Η εγκύτητα τη τοπική αυτοδιοίκηση έχει αυτά τα. έχει πολλά καλά, έχει και αυτέ τι αριθμίε. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσει και σε αυτά τα Επι, επιβάλλεται ζητήματα. Να δίνει επιβάλλεται λύσεις, να δώσουμε λύσει, μια και παρεμβαίνουν σε χώρο, ο οποίο είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου, διοικητικά πάντα yeah. και χωροταξικά. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για όλα. Το δεχόμαστε και αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ και κύριε Σαμάκη Καλή συνέχεια. Καλά.